από την εικόνα αυτή που μας δείχνεις. Πάμε να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα που θα πάρει η αστυνομία εν ώψη της Πρωτομαγιάς. Είδαμε και καταλάβαμε το Πάσχα τι θα γίνει. Κάπως έτσι θα κινηθούμε και για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Την άλλη Παρασκευή είναι 1η Μαΐου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Εξετάζεται λοιπόν το σενάριο να δούμε εικόνες όπως αυτές του Πάσχα. Επί ποδός θα βρίσκονται 3.000 αστυνομικοί σύμφωνα με το σχέδιο της Ελλάς, όπου θα βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Αττικής. Θα βρίσκονται κυρίως στα διόδια, έτσι ώστε να μην φύγουν οι Αθηναίοι από την Αττική, για να μην δούμε πάλι. Θέλουν να αποτρέψουν, ωστόσο, όπως ξέρουμε, τον συνωστισμό. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση έτσι να εξαπλωθεί ο κορονοϊός. Γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ προστατευτική. Ενδέχεται επίσης να δούμε και τα drone πάλι, όπως είδαμε και την περίοδο του Πάσχα, πάνω από την Αθήνα, να ελέγχουν και να επιβλέπουν την όλη κατάσταση. Να πούμε ότι εξετάζουν το σενάριο, μήπως δούμε πάλι τις αντίστοιχες εικόνες με τα πρόστιμα που είχαν διπλασιαστεί την περίοδο του Πάσχα, να γίνει ακριβώς το ίδιο και την Πρωτομαγιά. Μεγάλοι έλεγχοι της αστυνομίας θα γίνονται και στις παραλίες, αλλά και στα βουνά, στην Πάρνηθα, στον Ημιτό και σε μεγάλους οδικούς άξονες, έτσι ώστε να περιοριστεί οι μετακινήσεις. Οι άσκοπες μετακινήσεις είναι κάτι που θέλουμε να αποφευχθεί. Το γνωρίζουν όλοι καλά. Άντε, μία τελευταία προσπάθεια. Είναι ένα τελευταίο τριήμερο, σιγά-σιγά από τις 4 Μαΐου. Φαίνεται ότι αυτά τα μέτρα θα αρχίσουν να αποσύρονται, έτσι όπως έχουν εισηγηθεί και οι επιστήμονες και οι ειδικοί στην κυβέρνηση.